Αυτό που αποφάσισε το Πρωτοδικείο Αθηνών, ότι είναι δηλαδή παράνομη και καταχρηστική η απεργία εκπαιδευτικών ομοσπονδιών κατά της ελληνικής PISA, στη γλώσσα και στα μαθηματικά. 6.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα, εκ της τάξης δημοτικού και τρίτης τάξης γυμνασίου, 300 σχολεία, τα οποία σήμερα θα είχαν έτσι μια εξέταση σε θέματα γενικών γνώσεων, νεοελληνικής γλώσσας και μαθηματικών. Το Υπουργείο λέει, με τις αναλόγου εξετάσεις θεσμοθετείται ένα κατοχυρωμένο πλαίσιο που θα συλλέγει συστηματικά, δειγματοληπτικά, σε εθνικό επίπεδο και σε ανώνυμη βάση μετρήσιμα στοιχεία για την ποιότητα της εκπαίδευσης μέσω έγκυρης και αξιόπιστης διάγνωσης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. Αυτό δεν πείθει. Και δεν πείθει όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν πείθει επίσης και τους γονείς. Και ξεκινάω με τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων Δήμου Ηρακλείου. Κύριε Δουλουφάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα σας, κύριε Δουλγεράκη. Και ξεκινάω από εσάς, γιατί χθες εκδώσατε μια σκληρή ανακοίνωση. Ναι. Είναι σκληρή, όπως είναι και σκληρή αντιμετώπιση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους μαθητές. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από κάτι πολύ πιο απλό. Θα πρέπει κάποιος να μας πει αν όντως χρειάζονται τώρα οι 6.000 αυτοί μαθητές μετά από 2 χρόνια περίοδου COVID μέσα στο σχολείο, με WebEx, με μάσκες, με self-test, με ό,τι όλοι έχουμε ζήσει και έχουμε βιώσει, να έχουν περάσει αυτοί οι μαθητές, αν χρειάζονται αυτή τη στιγμή εξετάσεις. Όπως ξέρουμε, οι εξετάσεις πάντα στους μαθητές δημιουργούν ένα στρες. Έτσι. Άρα είναι κάτι το οποίο στην παρούσα φάση θα μπορούσε τουλάχιστον να αποφευχθεί. Τώρα, όσο αφορά όμως το νόημα της εξετάσης PISA, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο εμάς μας βρίσκει αντίθετους. Λοιπόν, καταρχάς, όλα αυτά που λέει το Υπουργείο είναι παραπλανητικά, λέτε εσείς από τη δικιά σας την πλευρά. Κοιτάξτε, κύριε Δουλγεράκη, για άλλη μια φορά το Υπουργείο Παιδείας εξαγγείλει κάτι για την αναβάθμιση και για την βελτίωση του συστήματος παιδείας. Χωρίς όμως να έχουμε φτιάξει και να έχουμε καν φτάσει στο επιθυμητό για τα βασικά πράγματα, έτσι. Όταν κάθε χρονιά ξεκινάει με πάνω από 50.000 συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, χάνονται πολλές ώρες επειδή δεν υπάρχουν δάσκαλοι, δεν υπάρχουν καθηγητές. Όταν, ας πούμε, τα παιδιά μας στηβάζονται μέσα σε τάξεις 25, 27, 30 παιδιών, έτσι, όταν τα περισσότερα, η πλειοψηφία των σχολικών κτηρίων έχουν τρομακτικά προβλήματα, δεν μιλάμε για αισθητική, δεν μιλάμε για χώρους μέσα στους οποίους η μάθηση θα αναδεικνύεται και θα μπορούν τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο θα είναι καλέσθητο και προσιτό σε αυτά ώστε να μπορούν να αποδώσουν. Μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι πολλές φορές και στα όρια του επικίνδυνου, έτσι. Λοιπόν, όταν δεν έχουν γίνει αυτά τα απλά, τότε γιατί η αναβάθμιση πάλι, γιατί βελτίωση μιλάμε, έτσι. Τώρα, αν θέλετε, να πάμε και στο ζουμί και στο νόημα της εξέτασης PISA. Αυτό που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Παιδείας, κατά την άποψή μας, είναι προσπαθεί να διαχωρίσει και να κατηγοριοποιήσει τους μαθητές. Να έχουμε δηλαδή μαθητές 2 ταχυτήτων μέσα από αυτή την μέθοδο. Αυτό συμβαίνει και πραγματοποιείται, ας πούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ελληνική πατέντα, έτσι. Είναι κάτι το οποίο γίνεται στην Αμερική, είναι κάτι το οποίο γίνεται στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο γίνεται στη Γερμανία. Με τα αποτελέσματα, επιστημονικά μιλώντας, να μην είναι αυτά που επιθυμούν οι εκεί, ας πούμε, υπεύθυνοι. Μιλάμε πάντα για την κατηγοριοποίηση των μαθητών και για τη λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Έτσι. Δηλαδή, ένας μαθητής της 6ης τάξης της 3ης γυμνασίου θα κατηγοροποιείται βάσει των δυνατοτήτων του και θα πηγαίνει σε ανάλογη τάξη. Εμείς αυτό βλέπουμε. Μάλιστα. Γι' αυτό λέτε από τη δική σας την πλευρά ότι όλα αυτά τα οποία λέει το Υπουργείο, χωρίς αυτά τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο, είναι παραπλανητικά, γιατί αλλού είναι το μυαλό και αλλού στρέφεται το όλο πράγμα, το οποίο θέλουν να εφαρμόσουν ούτως ή άλλως με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει. Ναι, αυτό βλέπουμε εμείς, έτσι. Μιλάμε τώρα για μια παιδεία, κυρία Δουλγεράκη, που ούτως ή άλλως
όλοι οι γονείς βλέπουμε δηλαδή ότι τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα ξεκινάνε από πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό. Γιατί το σχολείο είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, γιατί το σχολείο σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκές, έτσι, να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία στους μαθητές. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δουλουφάκη. Καλημέρα. Παρακαλώ. Σας. Καλημερίζω τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ από το Ρέθυμνο, τον κύριο Πασουρουλή, ο οποίος ούτως ή άλλως η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου είχε αποφασίσει ότι σήμερα θα πήγαινε σε κινητοποιήσεις. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Καλά εσείς? Λοιπόν, δώστε μας το στίγμα σας. Βρίσκεται σε εξέλιξη και η δική σας η κινητοποίηση? Έχετε προχωρήσει σε αυτή την κινητοποίηση? Ναι, ναι, ναι. Βρίσκεται σε εξέλιξη και η δική μας κινητοποίηση και των δασκάλων στο Ρέθυμνο, με αρκετή συμμετοχή και εκεί, από ό,τι μαθαίνω. Έχουμε έρθει εδώ, στο 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου. Έχουμε κάνει μία πρώτη συζήτηση με τους διευθυντές, με τους διδάσκοντες. Συγγνώμη. Στις 9 η ώρα προγραμματίζεται η εξέταση. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα στίγμα ότι αυτές οι εξετάσεις δεν είναι καθόλου αθώες. Σκοπός τους είναι να κατηγοριοποιηθούν τα σχολεία, να στιγματιστούν τα σχολεία και να μπορούν πιο εύκολα μετά οι κυβερνήσεις να προχωρήσουν είτε σε περικοπές δαπανών ή ακόμα και σε κλείσιμο για κάποια μικρά σχολεία. Ούτως ή άλλως λέτε, κύριε Σουρουλή, ναι, σαφέστατα εμείς τα έχουμε ξαναπεί και έχετε εξηγήσει ποιο είναι αυτό το πλαίσιο το οποίο για εσάς ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία, κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών, καθηγητών, δασκάλων κλπ. Αλλά λέτε ούτως ή άλλως ότι αυτή η διαγνωστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε όλα τα σχολεία που έχουν επιλεχθεί, έτσι? Κοιτάξτε, το ούτως ή άλλως δεν το γνωρίζω. Εξαρτάται τι θα κάνουν οι διδάσκοντες, τι θα κάνουν τα παιδιά. Εμείς ως ΕΛΜΕ Ρεθύμνου θέλουμε να δώσουμε ένα στίγμα. Δεν μπορούμε τα παιδιά προφανώς. Τι θα κάνουν, τι εννοείται? Μπορούν τα παιδιά, ας πούμε, ή της έκτης του δημοτικού ή της τρίτης τάξης του γυμνασίου να πούνε ότι δεν γράφουν αυτό το διαγνωστικό τεστ? Τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν. Τώρα δεν γνωρίζω τι ενημέρωση έχουν από τους γονείς τους. Εμείς έχουμε μιλήσει και με τους συλλόγους γονέων, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να μπουν. Εντάξει, το πολύ πολύ να έχουν κάποια απουσία, έτσι, αλλά δεν μπορείς να πάρεις ένα παιδί και να το σύρεις σε μια αίθουσα να γράψει εξετάσεις. Αλλά κυρίως δεν ξέρετε πώς θα πράξουν οι δικοί σας οι συνάδελφοι, αν και τους δίνει τη δυνατότητα αυτή, δηλαδή να πραγματοποιήσουν αυτή τη στάση εργασίας. Εκείνο που μπορώ με τα βεβαιότητας να σας πω είναι ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν θα συμμετέχει. Αλλά εξετάσεις μπορεί να γίνουν και με δύο επιτηρητές. Ναι. Δηλαδή, για να μην γίνουν εξετάσεις, θα πρέπει στην πραγματικότητα να απέχουν να κάνουν στάση εργασίας όλοι. Mm-hmm. Αυτό δεν, εμείς δεν έχουμε πιστοποιητικά φρονημάνων, δεν πιάνουμε έναν τους συναδέλφους να τους ρωτήσουμε τι θα κάνουν. Έχουμε κάνει όμως, όπως σας είπα, μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και ανεξάρτητα αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν, έχουν μπει οι βάσεις για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι σημαίνουν και οι εξετάσεις PISA και μια σειρά από άλλες διαδικασίες που δρομολογούνται από την πολιτική ηγεσία της κυρίας Κεραμέως. Μάλιστα. Που κι εσείς από τη δική σας την πλευρά έχετε πει ότι όλα αυτά ενέχουν πάρα πολλούς κινδύνους, το επαναλαμβάνω, αναφορικά με την κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών, εκπαιδευτικών, κάτι που λένε από τη δική τους την πλευρά και οι γονείς, γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε με την Ένωση Γονέων, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Δουλουφάκη, ο οποίος έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή ο κίνδυνος που ενέχει αυτή η διαδικασία και μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πουλάει προς τα έξω το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι γιατί είναι κακό να γνωρίζουμε ποιο είναι το επίπεδο των μαθητών. Γι' αυτό θέλω να πω 2 πράγματα. Πρώτον, ότι δεν μπορείς να διαγνώσεις το επίπεδο των μαθητών με τέτοιου είδους εξετάσεις, σωστό, λάθος ή πολλαπλής επιλογής. Δεν γίνεται. Ας πούμε, η γλώσσα κυρίως εξετάζεται από την έκθεση, από την ανάπτυξη ιδεών. Δεν μπορείς με 1, 2, 3, 4 να καταλάβεις. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι το Υπουργείο ξέρει πάρα πολύ καλά και το επίπεδο των σχολείων και των μαθητών και τις ανάγκες τους. Το θέμα είναι να καλύψει αυτές τις ανάγκες και όχι να κάνει εξετάσεις για να τις διαπιστώσει σε εισαγωγικά. Και όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, και ο κύριος Δουλουφάκης, δεν είναι και καταλληλότερη εποχή. Mm-hmm. Ας επέλθει μια ομαλότητα στη σχολική ζωή και αν θέλετε το ξανασυζητάμε. Αλλά αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα που θα βγουν
Θα είναι πλαστά, θα είναι στρεβλά, το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι μάλλον θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους μιλήσαμε πριν από λίγο. Μάλιστα. Κύριε Σουρούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Φεύγω από το Ρέθυμνο. Πρόεδρος της ΕΛΜΕΟ, κύριος Χρήστος Σουρούλης. Επιστρέφω στο Ηράκλειο και καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Γιώργο Μακράκη, δάσκαλος από το Σύλλογο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Σας υπενθυμίζω, κύριε Μακράκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δουγυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Για να ακούσω εσάς και τη δική σας την άποψη και θέση πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο σήμερα έχει αναστατώσει την εκπαιδευτική κοινότητα. Συμφωνώ με τον προηγούμενο συνάδελφο και θα επιμείνω και θα επισημάνω ορισμένα πράγματα στο παιδαγωγικό πλαίσιο. Όπως υπόθηκε, αυτή τη στιγμή και η εκπαιδευτική και το επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό, δηλαδή οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, όλη η διοικητική εκπαιδευτική πυραμίδα γνωρίζει και έχει επισημάνει και έχει υπογραμμίσει και εμείς ως θεσμικά όργανα του κλάδου, η Δασκαλική Ομοσπονδία, έχει επισημάνει ζητήματα που αφορούν είτε τη διδακταία ύλη, είτε τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, είτε το ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων και έχουμε καταθέσει υπομνήματα, προτάσεις, υπάρχουν ως θέσεις του κλάδου, αλλά, που, είτε του κλάδου, αλλά είτε του επιστημονικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτές οι εξετάσεις που είναι πραγματικά μια επιφανειακή, για άλλη μια φορά μια επιφανειακή επικοινωνιακή πολιτική, διότι βάζει σε ένα γενικό σουρωτήρι όλες τις σχολικές μονάδες. Κύριε Μακράκη, όμως βάσει των όσων λέτε, δεν είναι και τόσο επιφανειακή αυτή και επικοινωνιακή η απόφαση. Επιφανειακή εννοώ ως προς την κοινή γνώμη. Δηλαδή ότι εγώ ως υπουργός βάζω τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις, να δούμε το επίπεδό τους και να παρέμβω στην εκπαιδευτική πολιτική. Αλλά αυτό λοιπόν που ανέλησα προηγουμένως, έχουν όλοι οι θεσμικοί άξονες που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, όλα αυτά τα γνωρίζουν και τα έχουν επισημάνει. Και αυτή τη χρονική στιγμή πραγματικά βάζει σε ένα γενικό σουρωτήρι όλες τις σχολικές μονάδες, βάζει παιδιά ηλικίας 11-12 ετών αυτή τη στιγμή να δώσουν εξετάσεις με κεντρική τράπεζα μαθημάτων σε μια διδακταία ύλη που εδώ και 2 χρόνια, και πηγαίνω τώρα στο χρονικό πλαίσιο που γίνεται αυτή η διαδικασία, 2 χρόνια τώρα έχουμε τεράστιες ελλείψεις λόγω των περιοριστικών μέτρων, λόγω του κλεισίματος των σχολείων, τεράστια κενά εκπαιδευτικά και όχι μόνο τεράστια κενά εκπαιδευτικά, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνικοποίηση, με την ψυχική και τη σωματική υγεία των παιδιών, διότι το σχολείο έχει μια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα πράγματα και την ανάπτυξη του παιδιού και ταυτόχρονα προφανώς έχει ένα βαθμοκεντρικό χαρακτήρα αυτή η διαδικασία και μια κατάταξη των σχολείων και βάζει στο γενικό συλλογικό που είπα προηγουμένως σχολεία τα οποία κάθε σχολείο έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Έχει τη δική του ιδιαιτερότητα στο μορφωτικό, στο πολιτιστικό, στο οικονομικό κεφάλαιο. Και κάθε εκπαιδευτικός, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός στην εκάστοτε σχολική κοινότητα προσεγγίζει τη διδακταία ύλη σε αυτές τις ηλικίες και το προσαρμόζει με βάση τις ανάγκες του σχολείου, με βάση τη δυναμική που έχει το συγκεκριμένο σχολείο. Άρα, προφανώς λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, όπου και αν γίνουν σήμερα, θα είναι πλαστά, θα είναι πλασματικά και δεν θα έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και γίνονται σε μια χρονική στιγμή, πέρα από την πανδημία, όπου ειδικότερα τα σχολεία αυτή τη στιγμή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί είναι διαφορετικό να μιλάμε για παιδιά Δευτέρας, Τρίτης Λυκείου και διαφορετικό να μιλάμε για παιδιά δημοτικού. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά στα σχολεία έχουν μπει σε ένα ρυθμό όπου προγραμματίζουμε την ημερήσια εκδρομή τους, προγραμματίζουμε σχολικές δραστηριότητες που ετοίμαζαν όλο το χρόνο, προγραμματίζουμε τις σχολικές εορτές για τη λήξη του σχολικού έτους σε αυτές τις ηλικίες από 6 έως 12 ετών και μπαίνουν σε μια αγχωτική διαδικασία τα παιδιά που ξαναλέω με όλο το προηγούμενο δύσκολο διάστημα που έχουν περάσει και με τη φετινή δύσκολη σχολική χρονιά, κύριε Δουγυράκη, και μην ξεχνάμε φέτος και το είχατε αναδείξει πάρα πολλές φορές και από τη δική σας εκπομπή, η σχολική φετινή καθημερινότητα είχε πάρα πολλές καθημερινές ελλείψεις είτε μαθητών είτε εκπαιδευτικών λόγω του COVID. Επομένως,
Τονίζουμε λοιπόν ότι όπου και αν γίνουν τα στοιχεία και τα αποτελέσματα θα είναι πλασματικά. Κρίμα που το Υπουργείο Υγείας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως και με πάρα πολύ θάρρος, γιατί έχω δίπλα μου παιδιά τα οποία φοιτούν και στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, λέω πάρα πολύ απλά κρίμα που το Υπουργείο, ένα Υπουργείο, κάθε Υπουργείο, δυστυχώς είναι μια κατάρα η οποία διαιωνίζεται, είναι έξω από τα σχολεία, μακριά από τα σχολεία, και οι όποιες οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα απλά σε γραφεία, είναι ασκήσεις επί χάρτου. Κρίμα, μεγάλο κρίμα για τα Ελληνόπουλα, για αυτά τα παιδιά. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Τώρα τον κύριο Μακράκη ακούει και ο πρόεδρος Ελμαίου, ο κύριος Ζαχαρίας Αρηγάκης. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Αλγεράκη. Η δική σας η θέση και στάση πάνω σε αυτά τα διαγνωστικά, τα σημερινά, και έτσι τέλος πάντων όπως έγιναν τα πράγματα? Κοιτάξτε, τα είπε ο κύριος Μακράκη, νομίζω, πάρα πολύ ωραία και πραγματικά στην πραγματική του διάσταση. Δεν έχουμε πια τι να πούμε, κυρία Δουλειάκη. Πραγματικά έχουμε μείνει άναυδοι με όλες αυτές τις πολιτικές που ασκούνται 3 χρόνια τώρα όσον αφορά τον τομέα της παιδείας. Είναι ξεκάθαρο πλέον και στον πλέον αφελή ότι στόχος είναι ένας, η διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Πραγματικά, δηλαδή, όταν έχει μια ηγεσία υπουργείου, η οποία πια δεν συζητάει εδώ και 3 χρόνια με την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά λύνει οτιδήποτε ζήτημα και πρόβλημα παρουσιάζεται, το οποίο έχει να κάνει με την εξέλιξη των πραγμάτων στα δικαστήρια, έτσι εκεί είναι ο διάλογος πλέον. Είναι πρωτοφανές αυτό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Υπουργείου Παιδείας έχουμε τόσες προσφυγές σε δικαστήρια και μέσω δικαστικών αποφάσεων να ασκούνται οι εκπαιδευτικές πολιτικές. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα διαγωνισμό της πίδας. Μην ξανααναφέρω όσα πολύ αναλυτικά νομίζω είπε ο κ. Μακράκης. Η ουσία είναι μία. Και αυτό που δεν είπε ο Γιώργος και θα το πω εγώ αυτή τη στιγμή, μια ερώτηση να κάνω όλα αυτά τα χρόνια που διενεργεί το συγκεκριμένο διαγωνισμό, έτσι να μας πούνε οι θύνοντες αυτοί όλοι που υποστηρίζουν ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, τι αναβάθμιση έχει φέρει, τι πρακτικές μέσα από τα συμπεράσματα που έχουν εξάγει όλα αυτά τα χρόνια μέσω των διαγωνισμών έχουν φέρει, τι εργαλεία έχουν φέρει στη δημόσια εκπαίδευση ώστε να βοηθήσουν την αναβάθμιση της. Απολύτως τίποτα και απολύτως κανένα. Στόχος και μόνο είναι να κατηγοριοποιήσουν σχολεία και να τα οδηγήσουν σε κλείσιμο. Άλλωστε, όλες αυτές τις πολιτικές που έχουν αρχίσει σε αυτά τα 3 χρόνια δείχνουν ότι ο τρόμος, η λογική τους είναι ξεκάθαρα προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, μέσα από τις λέξεις του Υπουργείου, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι καπού να μιλάει για αναβάθμιση. Με τις εν λόγω εξετάσεις θεσμοθετείται ένα κατοχυρωμένο πλαίσιο που θα συλλέγει συστηματικά, δειγματοληπτικά, σε εθνικό επίπεδο και σε ανώνυμη βάση, μετρήσιμα στοιχεία για την ποιότητα της εκπαίδευσης μέσω έγκυρης και αξιόπιστης διάγνωσης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. Πού είναι η αναβάθμιση? Να μας πούνε λοιπόν, κυρία Λουγεράκη, που είναι και η αναβάθμιση, όταν το 80% αυτή τη στιγμή των σχολικών μονάδων που έχουν επιλογή είναι την Ελλάδα, έτσι, το 80% μονάδων αυτών βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες είναι έτσι, ένα κοινωνικού επίπεδου σχετικά κατώτερο με άλλες περιοχές. Δεν έχουν πάρει, ας πούμε, η πλειοψηφία των σχολείων είναι σχολεία εκτός κέντρου επαρχίας και σε υποβαθμισμένες γειτονιές, ας πούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άλλοι είναι οι στόχοι τους τελικά. Έτσι, και άλλοι έχουν στο μυαλό τους. Αυτό που είπατε, κατηγοριοποίηση και κλείσιμο. Είναι δεδομένο αυτό. Μα όπου έχει εφαρμοστεί το εργαλείο αυτό του ΟΣΑ, η ΠΙΖΑ ανά τον κόσμο, μόνο και καταστροφικά αποτελέσματα έχει φέρει. Αυτό είναι ο στόχος. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι που να αναβαθμίζει αυτή τη στιγμή. Εμείς θα είμαστε πραγματικά μαζί τους, συνέχεια θα δουλεύαμε στην κατεύθυνση του να όλο αυτό το πράγμα να το. Αν πραγματικά παρήχε κάτι το οποίο ήταν θετικό για τα εκπαιδευτικά πράγματα στον τόπο μας, έτσι, να το στηρίξουμε πραγματικά και να το διαχέουμε σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Αλλά πραγματικά δεν έχει κανένα λόγο, καμία λογική. Το είπατε. Αρχείο, το μεγαλύτερο μέρος των εξετάσεων είναι σε multiple choice, το σύστημα των επιλογών, τη πολλαπλή επιλογή. Ποια κριτική σκέψη δηλαδή, ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά αναβαθμίζει την εκπαίδευση όλη αυτή η διαδικασία? Πάνε παιδιά 12χρονα και 14χρονα αυτή τη στιγμή και τους βάζουν ερωτήσεις οι οποίες είναι 1, 2, 3, επέλεξη, είναι το σωστό. Σοβαρά μιλάμε τώρα και θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για αυτή τη διαδικασία και για αυτή την ιστορία, αν πραγματικά έχει θετικά χαρακτηριστικά τα οποία θα τα δούμε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όχι, τίποτα, κανένα θετικό. Κανένα θετικό. Θα βγουν πάλι και θυμηθείτε το, έτσι οι πένες τους, οι κυτρινισμένες πένες τους, και θα λένε ότι κοιτάξτε μια εκπαίδευση που έχουμε στη χώρα, μια τραγική κατάσταση στην οποία ζούμε, μια υποβαθμισμένη εκπαίδευση, πρέπει να πάρουμε μέτρα
σκληρά, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να βαθμίσουμε τη ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης. Και αν αυτά τα μέτρα, κλείνουμε σχολεία τα οποία είναι η πλέμπα αυτή τη στιγμή της κάθε κοινωνίας και μένουμε με τα λίγα και εκλεκτά. Έτσι, τι θα κάνουν τα υπόλοιπα παιδιά, καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά τι θα πάνε να κάνουν σιγά σιγά τα υπόλοιπα παιδιά. Έτσι, αυτό εκεί έχουμε φτάσει, κύριε Βουλγεράκη. Αυτά συζητάμε. Κανένα σχολείο μπροστά σε αυτούς τους φόβους. Τους κρατάω, τους μετράω, πονάνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι να καταλάβει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, το κοινωνικό σύνολο, ότι δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς. Αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός θα σταματήσει. Ο δάσκαλος και ο καθηγητής, όταν πραγματικά βγαίνει στους δρόμους, βγαίνει γιατί αυτό το πράγμα που λέγεται παιδεία, εκπαίδευση, έτσι για τα παιδιά μας, το πονάει. Το πονάει και το πονάει τόσο που δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβει η κοινωνία ότι για αυτήν δουλεύουν και τα παιδιά της. Για αυτήν αγωνιζόμαστε, για αυτήν διεκδικούμε και τα παιδιά της. Για τα παιδιά μας. Και πρέπει να είναι μαζί μας και πρέπει να αντιδράσουμε, επιτέλους σαν κοινωνία να αντιδράσουμε. Να ξέραμε τι θέλουμε. Μονομένα το να αντιδράει κάθε κοινωνική ομάδα, εργασιακή ομάδα, δεν βγαίνει πουθενά, κυρία Βουγεράκη. Για να αναλογιστούμε όλοι τι έχουμε ζήσει, ειδικά τα τελευταία 10-15 χρόνια. Να ξέραμε τι θέλαμε, κύριε Ριγάκη. Γιατί έχουμε και από τη δική μας την πλευρά, έχετε και από τη δική σας την πλευρά να λέτε και να λέμε. Οπότε ξέρετε τώρα εδώ από τη στιγμή που έχουμε ξεφύγει του μέτρου, του κανόνα, κάνουμε εκπτώσεις και εγώ και εσείς σε πολλά πράγματα, εδώ το χάσαμε. Θα περίμενε ωστόσο κάποιος, αυτός που κάθεται εκεί πάνω σε ένα γραφείο, αυτό να το βλέπει, να το ελέγχει. Γι' αυτό είπα και πριν από λίγο και με ακούσατε, κρίμα που η πολιτική ενός Υπουργείου Παιδείας ασκείται μόνο μέσα από ένα γραφείο και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα ενός σχολείου. Γιατί αν ήταν έτσι θα το έβλεπα διαφορετικά. Έτσι, κύριε Ριγάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.